Γεια σας. Με ζήτησαν να δείξω τη τουλούμια. Αυτή είναι εδώ τη μικρή ορχιδέα. Ανθίζει πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι η τουλούμια hybrid υβρίδιο. Ουσιαστικά δεν έχω να δείξω κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο σε περισσότερο σε αυτά τα φυτά πεθαίνουν. Δεν επιβιώνουν. Και με ζήτησαν να δείξω τη δικιά μου τη τουλούμια. Αυτή προχωράει αρκετά καλά. Από ό,τι θυμάμαι είχε μία ροζέτα, δύο ροζέτες και μεγάλωσε ακόμα τρεις. Αυτή είναι εδώ, όχι ψέματα, αυτή είναι εδώ και αυτή είναι εδώ. Προχωράει αρκετά καλά, θα έλεγα. Αυτή ήρθε σε αυτό εδώ το καλαθάκι χωρίς καθόλου υπόστρωμα και ήταν βαλμένο σε αυτό εδώ το γλαστράκι. Εγώ συμπλήρωσα κάποια μεγάλο κομμάτια φλοιού. Την ποτίζω πολύ σπάνια, δηλαδή μία φορά τη βδομάδα, το χειμώνα τώρα. Παρά που έχω, ας πούμε, αρκετή ζέστη πάνω από 22 βαθμούς, ποτίζω σπάνια. Τώρα την πότισα για να σας δείξω. Υπάρχουν ρίζες, αρκετές ριζούλες υπάρχουν. Μέσα βλέπετε λίπασμα αργής αποδέσμευσης, το οσμοκότ, και πολύ λίγο βρύα, αλλά βρύα αυτή είναι δεσική, δεν είναι σφάγνουμ. Και στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, φεύγει δηλαδή η υγρασία. Όπως βλέπετε έρχει αρκετά καλοριζικό σύστημα, βέβαια δεν έβγαλε αμφιφόρο στέλεχος, που με στενοχωρεί αυτό το πράγμα, γιατί εννοείται ότι θέλω να μου ανθίσει. Αν και πέρυσι, όταν την πήρα, ήταν ανθισμένη το καλοκαίρι, προς το καλοκαίρι, άνοιξε προς το καλοκαίρι. Έβαλα λίγο βρύα και κομμάτια φλοιού, γιατί την είχα στη βεράντα και είχαμε πάρα πολύ ζέστη, να κρατάει λίγο υγρασία. Αυτό το φυτό δεν αγαπάει να είναι βρεγμένο. Όπως είπα, ποτίζω μία φορά τη βδομάδα. Είναι σε ένα φωτεινό σημείο, θα έλεγα ανατολικό. Φως έχει χωρίς επιπλέον φωτισμό. Δεν έχει επιπλέον φωτισμό. Και από λίπασμα δεν δίνω τίποτα αυτό το διάστημα, μόνο αυτό το οσμοκότ έχω και έτσι. Το έχω εδώ μέσα. Και όταν ψεκάζω, μικρές δόσεις λιπάσματος πάνε στις ρίζες του φυτού. Και για αυτήν αρκετό είναι, γιατί μεγάλωσε δύο ώρες, τρεις, δεν θυμάμαι, δύο ή τρεις ροζέτες. Μεγαλώνει και ωραίες ριζούλες, όπως βλέπετε, καινούριες. Δεν έχω να πω κάτι νεότερο. Συγκεκριμένο φυτό θέλει ζέστη, πολύ αραιό πότισμα, να ερίζονται ρίζες, όχι πολύ υπόστρωμα και τα λοιπά, και κομμάτια να είναι μεγάλα. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Θα σας δείξω όταν θα ανθίσει, αν θα ανθίσει και όταν θα ανθίσει, που πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Και θα τα πούμε τότε πιο καλά, αν πέτυχε αυτή η συμπεριφορά μου σε συγκεκριμένο φυτό ή όχι. Ευχαριστώ. Αν το βίντεο ήταν χρήσιμο, κάνετε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω ευχαρίστως.